Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Χρόνια πολλά να πούμε κιόλας, μιας και έχουμε μπει στον πιο εορταστικό μήνα της χρονιάς. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οικονομικό, εορταστικό και πάρα πολύ εύκολο μακιγιάζ για τις γιορτές. Για κάθε περίσταση, είτε είναι ένα δείπνο σε ένα σπίτι, ένα δείπνο έξω, είτε τα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Πριν ξεκινήσουμε, όπως πάντα, να σας πω πόσο σημαντικό είναι. Είναι να έχετε εγγραφτεί στο κανάλι μου. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης, αν πατήσετε και το κουδουνάκι, θα ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και να σας πω ότι το σημερινό βίντεο έχει και giveaway. Έχω συγκεντρώσει εδώ μερικά προϊόντα τα οποία θα συνθέσουν και το δικό σας απόλυτα εορταστικό look, εάν τα κερδίσετε. Στο σημερινό giveaway, λοιπόν, θα κερδίσετε μία παλέτα με highlighters από την Sleek που έχει αποχρώσεις για κάθε μακιγιάζ και δεν θα την ανοίξω να σας τη δείξω γιατί είναι σφραγισμένη. Σας έχω το απόλυτο κόκκινο κραγιόν φυσικά από την Radiant. Είναι η απόχρωση 08 από τη σειρά των Matte Liquid Lipsticks. Σας έχω ολόχρυσο gloss από την Catrice, Generation Plump and Shine. Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα glosses. Επίσης, σας έχω μάσκαρα για εντυπωσιακές βλεφαρίδες, Lash Elegance από την 17. Έχουμε pigment σε χρυσή απόχρωση επίσης, Glitter Brilliance από την NYX. Σας έχω ένα επίσης βερνίκι νυχιών, Gold Effect Nail Polish από την Catrice. Μία κρέμα η οποία θα δώσει λάμψη και στο σώμα σας σε περίπτωση που βάλετε κάτι που έχει εδώ ντεκολτέ ή που έχει γυμνούς ώμους, Diamond Breeze Shimmering Body Glow από την Golden Rose και επίσης άλλα δύο προϊόντα από την NYX, ένα ρουζ αυτό εδώ και μία σκιά η οποία, παιδιά, έχει και αυτή όσο glitter χρειάζεστε, δηλαδή και μόνο αυτή να βάλετε στα βλέφαρά σας, είστε έτοιμες. Καλή επιτυχία στο giveaway, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που θα βρείτε στην περιγραφή και αν με ακολουθήσετε και στα social, σε Instagram και Facebook, να σας πω ότι θα τρέξει και ένα διαγωνισμός, αν δεν τρέχει ήδη από σήμερα δηλαδή, τις επόμενες ημέρες και εκεί κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει το νέο άρωμα του Michael Kors που λέγεται Wanderlust Sublime. Αυτό εδώ είναι, παιδιά, και είναι μαγικό. Πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε με το μακιγιάζ μας. Έχω ενυδατώσει όπως πάντα το πρόσωπό μου, δεν μπορώ όμως να ξεκινήσω το μακιγιάζ μου αν δεν ενυδατώσω και τα χείλη μου. Χρησιμοποιώ τώρα τελευταία αυτό το lip conditioner από την NYX και τη σειρά Bear With Me. Είναι σαν ένα λαδάκι. Δεν έχει καθόλου χρώμα, είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Και προχωράω σε primer, Angel Veil Primer. Ξέρετε πόσο πολύ το αγαπώ, ειδικά επειδή είναι oil free και είναι σαν ένα πολύ ωραίο balm στην επιδερμίδα και μου κρατάει και το μακιγιάζ στη θέση του. Είναι επίσης από την NYX. Και παιδιά, ο στολισμός φέτος για το δικό μου σπίτι είναι αυτός που βλέπετε εδώ πίσω, αντικειμερικά φωτάκι στο σαλόνι. Και τα καλώδια κρυμμένα και πολύ ψηλά επίσης, γιατί φοβάμαι ότι θα μου τα μασίσει ο γατούλης ο νέος που υιοθέτησα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να στολίσω και δέντρο φέτος. Για foundation θα χρησιμοποιήσω δύο, μία μίξη, γιατί δεν έχω τη σωστή απόχρωση. Θα χρησιμοποιήσω το Sun Beige από την Catrice και από τα Sephora το 33 που είναι το Medium Walnut. Λοιπόν, θα τα αναμίξω εδώ. Έχω βάλει ήδη το Catrice, θα βάλω και μία ολόκληρη αντλία και λίγο παραπάνω από το Sephora και θα τα αναμίξω με το πίσω μέρος του πινέλου μου. Ελπίζω ότι αυτό το χρώμα θα είναι κάπως σωστό. Ναι, καλό μου φαίνεται. Αυτά τα δύο foundations μου αρέσουν πολύ γιατί έχουν και κάλυψη, αλλά δίνουν και ένα πολύ φωτεινό αποτέλεσμα, ένα φωτεινό τελείωμα στην επιδερμίδα. Θα το φέρω και λίγο κάτω στο λαιμό όπως πάντα. Μην ξεχνάτε ποτέ τα αυτιά σας, γιατί μπορεί να φαίνονται ξένα με το υπόλοιπο πρόσωπο. Και βρίσκω ότι ο πιο γρήγορος τρόπος για να το εφαρμόσω τώρα τελευταία είναι αυτό εδώ το πινέλο από την NYX επίσης. Ήμουν μεγάλη φαν του Beauty Blender, αλλά έχω αλλάξει γνώμη τελικά. Χρησιμοποιώ αυτό ξανά και ξανά. Για concealer σήμερα θα χρησιμοποιήσω το Conceal and Define από τη Revolution στην απόχρωση C8.5 από τα πολύ αγαπημένα μου concealer. Και καλυπτικό και όχι πάρα πολύ βαρύ ώστε να δείχνει τις γραμμές που ενδεχομένως έχετε κάτω από τα μάτια και γύρω από τα μάτια πιο έντονες. Στρώνει νομίζω τέλεια. Θα περάσω λίγο concealer και στο πάνω μέρος των ματιών γιατί δεν έχω primer για τις σκιές, οπότε αυτό θα μας βοηθήσει. Θα περάσω αμέσως σε πούδρα και θα χρησιμοποιήσω την No Color Powder από την RCMA. Θα βάλω λίγη στην παλέτα μου που έχω καθαρίσει και με ένα beauty blender θα την τοποθετήσω κάτω από τα μάτια και με ένα πινέλο θα την εφαρμόσω και στο υπόλοιπο πρόσωπο, ειδικά εδώ στο ταφ που
έχω λίγη λιπαρότητα, αλλά και στο σαγόνι, που παιδιά, εγώ το αγγίζω πάρα πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Και είναι το πρώτο σημείο στο οποίο φεύγει το μακιγιάζ μου. Δεν ξέρω, φεύγει το foundation, φεύγουν όλα. Τώρα λοιπόν που έχουμε κλειδώσει τα πάντα στη θέση τους, ώρα για bronzer. Ξέρετε πόσο αγαπώ τον bronzer, γιατί δίνει μια άλλη διάσταση στο πρόσωπο και τονίζει τα χαρακτηριστικά μας. Butter bronzer λοιπόν, είναι η απόχρωση bronzer, είναι αρκετά ελαφριά και θα βάλω μπόλικο. Να σας πω την αλήθεια σήμερα, σκόπευα να κάνω ένα μακιγιάζ με όλα τα προϊόντα που αγόρασα από το Black Friday, αλλά έχει περάσει, παιδιά, μια εβδομάδα και δεν έχω παραλάβει τίποτα. Προφανώς οι παραγγελίες ήταν πάρα πολλές, προφανώς οι εταιρείες και τα sites έπηξαν λίγο, όπως επίσης και οι μεταφορικές εταιρείες, αλλά φαντάζομαι θα τα έχουμε στην επόμενη εβδομάδα, θα κάνω και video haul, αλλά και μακιγιάζ με αυτά για να τα δείτε και στην πράξη. Εσείς τι ψωνίσατε? Ψωνίσατε πολλά πράγματα, ελπίζω να μην ξεφύγατε από το budget, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ρούς και από τις οικονομικές η παλέτα που με έχει βολέψει πάρα πολύ είναι η Coral Spectrum της Zoeva. Θα περιοριστώ σε αυτό εδώ το χρώμα για το σημερινό μακιγιάζ, γιατί θα βάλουμε ένα κατακόκκινο κραγιόν. Αρέσει πάρα πολύ το ρούς, παιδιά. Δεν ξέρω τι έχω πάθει το τελευταίο και εγώ θέλω να βάζω αρκετό. Λοιπόν, τώρα μπορεί να σας φαίνεται υπερβολικό, αλλά μην ανησυχείτε, με το υπόλοιπο μακιγιάζ θα δέσουν όλα αρμονικά μεταξύ τους. Περνάω σε φρύδια. Θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου Shady Slim Brow Pencil, το οποίο έχω αγοράσει σε λάθος απόχρωση, αλλά μην δώσετε σημασία. Θα το κάνουμε να δουλέψει για σήμερα. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια αν είστε fans αυτής της παράδοσης που λέει ότι ανταλλάσσουμε δώρα με τους αγαπημένους μας τώρα τα Χριστούγεννα. Εγώ για πάρα πολλά χρόνια δεν ήμουν fan αυτής της παράδοσης. Εντάξει, με την οικογένεια, με την πολύ στενή οικογένεια, ανταλλάσσαμε πάντα ένα μικρό δώρο, αλλά συμβολικό. Μέχρι πέρυσι που πήγα στη Νορβηγία και ενθουσιάστηκα ξανά, ένιωσα σαν παιδί πραγματικά ανοίγοντας τα δώρα που μου έδωσαν. Και είδα ότι κάθονται και συγκεντρώνουν όλα τα δώρα γύρω από το δέντρο και τα ανοίγεις όλα μαζί και, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα. Φέτος αποφάσισα να πάρω δώρα σε πολλά αγαπημένα μου πρόσωπα, βέβαια αυτό κοστίζει. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι είναι ένα έθιμο που ευνοεί τον υπερκαταναλωτισμό. Εγώ θεωρώ ότι τα Χριστούγεννα είναι μια πιο αθώα και μια πιο ωραία ευκαιρία να κάνεις δώρα στους άλλους. Νομίζω ότι ο υπερκαταναλωτισμός μας φαίνεται στην Black Friday, εκεί όπου νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε και τα αγοράζουμε μόνο και μόνο επειδή έχουν έκπτωση. Δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό. Θα τα βουρτσίσω με το βουρτσάκι που υπάρχει από την άλλη πλευρά και αμέσως μετά θα χρησιμοποιήσω και το brow gel από την Catrice που έχει και αυτό λίγο χρώμα και θα κρατήσει τις τριχούλες μου στη θέση τους. Και πάμε στα μάτια. Λοιπόν, για το σημερινό μακιγιάζ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα και μόνο προϊόν και αυτό δεν είναι σκιά. Είναι αυτό εδώ το Liquid Highlighter, το Away With Glow από την NYX. Παιδιά, πρόσφατα εγώ γνώριζα το συγκεκριμένο προϊόν, θα το βάλω κιόλας στα βλεφαρά μου όσο σας εξηγώ. Και το γνώρισα γιατί ήταν μέσα στο Advent Calendar της NYX. Το ωραίο λοιπόν είναι ότι μπορείτε να το πλώσετε και με το δάχτυλό σας. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα πινελάκι για να το στρώσω λίγο. Και αυτό το προϊόν δεν μαζεύει στο βλέφαρο, στρώνει καταπληκτικά και μου αρέσει περισσότερο από το να το χρησιμοποιώ ως highlighter στο πρόσωπο, μου αρέσει περισσότερο ως σκιά. Είναι πάρα πολύ διακριτικό όπως βλέπετε. Έχει ένα χρώμα, μια ελαφριά χρυσή απόχρωση, αλλά δεν είναι αυτή η χρυσή η εκτυφλωτική, δηλαδή το φοράς για σκιά σβήνοντάς το εδώ λίγο προς τα πάνω. Άνετα και το πρωί, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μπορείτε λοιπόν να βάλετε έστω μόνο αυτό και να ολοκληρώσετε το μακιγιάζ σας με μάσκαρα και ίσως και ένα μολυβάκι. Εγώ όμως θα το πάω ένα βήμα παραπέρα και θα χρησιμοποιήσω και παλέτα. Γιατί δείτε λίγο αυτή την παλέτα της W7. Παιδιά, τι όμορφο packaging είναι αυτό. Εντάξει, θυμίζει full παλέτα της Αναστάζια, νομίζω την Sultry, αν δεν κάνω λάθος. Θα σας γράψω πια στην περιγραφή, την οποία εγώ δεν την έχω. Οι αποχρώσεις όμως είναι ίδιες και η κατάταξή τους είναι ίδια στην παλέτα. Δεν ξέρω αν και η απόδοση είναι ίδια, γιατί είναι ολοκένουργια για μένα. Απλά την είδα και την ερωτεύτηκα, μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να τη χρησιμοποιήσω στο σημερινό μακιγιάζ. Κοστίζει 9 ευρώ, by the way. Αφού λοιπόν τσάκα-τσάκα έχω βάλει το liquid highlighter στα βλέφαρά μου στην απόχρωση Gold Rush, περνάω στην παλέτα. Και με το δάχτυλό μου μόνο θα χρησιμοποιήσω για αρχή, νομίζω, αυτή εδώ τη σκιά που λέγεται champagne και είναι πιο χρυσή. Για να δούμε. Αυτό ακριβώς ήθελα να συμβεί, παιδιά. Εντάξει, δείτε πόσο ωραία γράφει σε μια τέτοια βάση ή οποιαδήποτε σήμερα σκιά βάλετε από πάνω. Δηλαδή και καλή απόδοση να μην έχει συγκεκριμένη παλέτα. Τη βοηθάμε, ρε παιδί μου, να δείξει. Και θα το φέρω και λίγο ψηλά, μέχρι εδώ, μέχρι το κόκαλο.
Θα πάρω και την απόχρωση lace που είναι αυτή η πρώτη για να καθαρίσω λίγο την περιοχή κατά τα φρύδια, γιατί δεν μου αρέσει να μην έχω τίποτα εκεί. Και επειδή εμένα μακιγιάζ στα μάτια χωρίς μολύβι μου φαίνεται άτελες, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από την Golden Rose και τη σειρά Metals, είναι η απόχρωση 03 και θα το φέρω από κάτω από το μάτι μου και αυτό που θα κάνω είναι θα πάρω στο πινελάκι μου την ίδια χρυσή σκιά που χρησιμοποιήσαμε πάνω. Γι' αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα highlighter, έτσι, δεν χρειάζεται να είναι μία χρυσή σκιά. Να, ας πούμε, έχω εδώ μία παλέτα από την MUA που μπορείτε μία από αυτές τις τρεις αποχρώσεις να τη χρησιμοποιήσετε και για σκιά κάλλιστα για αυτό που κάναμε σήμερα. Και θα σβήσω το μολυβάκι μου λίγο με τη χρυσή απόχρωση. Και για να ολοκληρώσω τα μάτια, ένα καφέ μολύβι θα μπει και στο εσωτερικό του ματιού, στο πάνω μέρος. Στο πάνω είπα μόνο, άλλαξα γνώμη, θα το βάλω και στο κάτω. Λοιπόν, να σας πω ότι στα χείλη έχω δύο επιλογές, τρεις επιλογές μάλλον. Η πρώτη και πιο πρακτική από όλες είναι αυτό εδώ το μολύβι, είναι επίσης από Golden Rose. Είναι η απόχρωση 06 και θα ξεκινήσω βάζοντας αυτό. Okay, τα ρέστα μου είναι από τα πιο ωραία κόκκινα που έχω δει, έτσι δεν ξέρω να συμφωνείτε. Και είναι και λίγο glossy, όσο περνάει η ώρα όμως γίνεται λίγο πιο matte και δεν είναι από τα πολύ σταθερά, έτσι δεν είναι ανεξίτηλο, αλλά είναι αρκετά σταθερό. Θα το βάλω και στο χέρι μου για να συγκρίνουμε αυτή την απόχρωση και με τις άλλες που έχω να σας δείξω και δεν έχω ξεχάσει τη μάσκαρα, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, να αφαιρέσω αυτό και να σας δείξω την επόμενη απόχρωση που είναι επίσης από Golden Rose. Είναι από τη σειρά Liquid Matte Lipstick Kiss Proof, φυσικά αυτό δεν φεύγει με τίποτα και είναι το 30. Και νομίζω ότι αυτή η απόχρωση μου αρέσει και μου ταιριάζει περισσότερο από το μολύβι. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, ποιος σας άρεσε περισσότερο από τα δύο. Θα τη βάλω και στο χέρι μου. Λοιπόν, αυτή είναι και η δεύτερη απόχρωση. Και πάμε και στην τρίτη, την οποία θα τη σφατσάρω στο χέρι μου. Δεν θα τη φορέσω στα χείλη μου γιατί είναι αρκετά πιο σκούρα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ για ένα γιορτινό look. Για να κάνετε τη διαφορά, δεν χρειάζεται όλες να φοράμε κατά κόκκινα κραγιόν. Και είναι αυτή εδώ. Είναι από τη σειρά της NYX Liquid Suede και είναι η απόχρωση 35. Τι φανταστικό χρώμα και μεταλλικό, έτσι είναι αυτό. Πολύ ξεχωριστό. Λοιπόν, να συνεχίσω με setting spray για να τα κρατήσουμε όλες στη θέση τους. Θα χρησιμοποιήσω το NYX Bare With Me που μου αρέσει πολύ. Και πάμε σε highlighter, θα βάλω λίγο σήμερα, αν και έκανα ένα γκάλωπ τις προάλλες στο Instagram και πολλές από εσάς μου είπατε ότι σας αρέσουν τα πιο matte μακιγιάζ. Γιατί? Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω μία μίξη αυτών των δύο απόχρωσεων από την παλέτα της MUA που σας έδειξα πριν λίγο και θα τα φέρω πολύ διακριτικά τα γνωστά σημεία. Και τέλος θα γυρίσω τις βλεφαρίδες μου και θα χρησιμοποιήσω την αγαπημένη μου μάσκαρα NYX On The Rise. Τελικά τώρα που το βλέπω από κοντά το liquid lipstick, να σας πω την αλήθεια, θέλω να διορθώσω λίγο το περίγραμμα με ένα μολύβι. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτό εδώ το Artist Color Pencil από Sephora. Το κατακόκκινο, δεν ξέρω αν έχει κάποιο αριθμό. Πάντως εγώ δεν τον βρίσκω. Αυτό είναι λοιπόν το σημερινό glam low budget μακιγιάζ για φέτος τις γιορτές, για ένα γιορτινό τραπέζι, για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς. Νομίζω ότι είναι κατάλληλο για όλες τις περιστάσεις και θα σας κρατήσει και αρκετά με τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like φυσικά και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Καλή επιτυχία στο giveaway, πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!